μια Παρασκευή out of the box challenge, Stacy. Άλλη μια Παρασκευή out of the box channel στο challenge. Στο κανάλι σας στο YouTube, στο κανάλι μας στο YouTube. Εσείς απλά μπαίνετε σε αυτό το κανάλι και γίνεται και δικό σας. Talk web. TOCWEB, δεν το έχουμε κάνει ποτέ. Ναι, κάντε την εγγραφή σας. Subscribe και like και notification bell. Και κάθε Παρασκευή χτυπάει καινούργιο επεισόδιο με έκτακτους καλεσμένους. Ξεχωριστούς. Σήμερα ποιο θα συναντήσουμε? Σήμερα πάμε να συναντήσουμε τον συμμαθητή μου, μας από το Θέατρο των Αλλαγών, έναν εκπληκτικό stand-up comedian, είναι ο Γιώργος Καραμαλής. Φύγαμε! Πάμε. Εντάξει, δεν έχει τόσο ήλιο. Επιτέλους θάλασσα! Ευχαριστώ. Επιτέλους θάλασσα. Τι ωραία που έφερες στη θάλασσα. Τι ωραία. Ευχαριστώ που ήρθατε στην γειτονιά μου. Καλέ, είναι υπέροχο. Είναι τέλειο. Καταρχήν τα βλέπεις όλα λες και έχουν ύκτερο. Αυτό, ναι. Κιτρινιάρικα. Μίλα μας για σένα. Εν τω μεταξύ έχω κι εγώ ένα τέτοιο, μια εισαγωγή. Λέω στον κόσμο ότι με βλέπουν λίγο και τους λέω, παιδιά, δεν είμαι λίγο σαν μια μύδη με ύκτερο. Εντάξει, πολύ καλή αρχή να, για να με βλέπουν έτσι. Όντως, και με αυτά τα γυαλιά τα φοράω γιατί τα βλέπεις όλα πιο φωτεινά και πιο χαρούμενα. Και πιο κίτρινα. Και μετά τα βγάλω και δεν μου αρέσουν τα χρώματα. Τα πραγματικά. Μας αρέσει το κίτρινο φίλτρο. Για μιλά μας για σένα, τι γίνεται αυτή την περίοδο. Είσαι stand-up comedian. Ναι, προσπαθώ τώρα 3 χρόνια βασικά. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος με αυτό, μπορεί να μην φαίνεται τόσο. Γιατί είναι μεσημέρι ακόμα. Γιατί είναι μεσημέρι, όντως. Αλλά γενικά καλά πάει, εκτός από φέτος που γενικά είναι δύσκολα όλα. Έκαναν όλα μια καμπή, είχαν όλα την καμπή τους, αλλά... Αλλά τώρα ξανανοίξανε τα θέατρα. Ωραία, και θα παίξετε. Και θα παίξουμε στο Λιάρτ. Πότε? 8 Νοέμβρη. Όχι, έχουμε μια ομάδα, Νεκούλ έκλεισε. Τέλεια. Ψάξτε τους, βρείτε τους, πηγαίνετε να τους δείτε. Νεκούλ έκλεισε. Γιατί θέλουμε πολύ γέλιο από εδώ και πέρα, λίγο στη ζωή μας. Ναι, Ελλάδα στο Ελιάρ. Πώς είστε? Θα δώσουμε προσκλήσεις. Είμαστε 4. Είμαστε 4-5, αλλά ένας είναι φαντάρος. Αλλά θα αναπληρώσουμε με άλλους κωμικούς. Γενικά, όλοι σκηνοί είμαστε σχεδόν φίλοι. Δηλαδή, και είμαστε πολύ βοηθητικοί ο ένας με τον άλλον. Δηλαδή, παίρνουμε και φέρνουμε καλεσμένους. Όλοι οι σκηνοί είμαστε μαζί και σε πολλά μέρη, ξέρω εγώ, φτιάχνουμε line-up ανάλογα με το ποιοι μπορούν εκείνη τη μέρα. Τέλειο. Καταπληκτικό. Εμείς εδώ, ξέρεις γιατί ήρθαμε, ήθελαμε να κάνουμε ένα challenge εδώ παραθαλάσσια. Είχε ενθουσιαστεί ο Αλμαδράκου. Και εγώ με το γυαλί. Πολύ την ημέρα μας σήμερα. Έτσι. Λοιπόν. Σοβαρά μιλάς. Από σπάνω το παίξα ανήξερος. Δεν ήξερα. Εγώ κατά τύχη περνούσα από εδώ. Σα, γιατί ήρθαμε. Ναι. Και τον γραπώσαμε. Λοιπόν. Και τώρα ο λόγος περνάει στην κυρία Όλγα Δράκου για τα σοβαρά της εκπομπής αυτής. Τα σοβαρά. Λοιπόν, έχουμε ένα κουτί. Δεν νομίζω ότι σ' ακούει. Μαύρο κουτί. 25 ερωτήσεις μέσα σε αυτό. Εσύ θα επιλέξεις τις 5. Με ενρήνωση το 5. Λοιπόν, και θα μας απαντήσεις έτσι θαλασσινά, έτσι με μια αύρα, όπως σου έρχεται τέλος πάντων. Αν θέλεις να βάλεις και τα αστεία σου μέσα, κάνε έτσι τζέτζελο, έτσι. Δεν είναι τίποτα να κάνει. Αυτά. Πέτρο θα μου δώσεις. Μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Θα κάνεις μια κόπια την ερώτηση. Θα λέει ερώτηση. Θα λέω και την ερώτηση. Και την ερώτηση. Και την ερώτηση. Και την απάντηση. 1, 2, 3. Θα τις πάρεις όλες μαζί, μία-μία. Α, μία-μία. Πάρεις όλες μαζί. Α, όλες μαζί. 2, 3, 4. Πάντα. Τι ωραία. Για να έχουμε αγωνία το κάνω σιγά-σιγά. Η ταινία παράσταση που σε σημάδεψε, που με σημάδεψε. Λοιπόν, η ταινία που με σημάδεψε για κάποιο λόγο ήταν η συνήθιση ύποπτη, δεν ξέρω γιατί. Την είχα δει μικρό σχετικά και μου είχε αρέσει πάρα πολύ όλη αυτή το μυστήριο και η ανατροπή πιο πολύ. Και από τότε μου άρεσαν και τα αστυνομικά και οι κωμωδίες.
Συνήθως ύποπτη, λοιπόν. Συνήθως ύποπτη. Το οποίο είναι αστυνομικό κομμωδία. Δεν έχει τόσο κωμικά στοιχεία. Απλώς μ' άρεσαν οι ανατροπές. Που και στο. Βοηθάνε και στην κωμωδία οι ανατροπές. Δηλαδή λένε ότι το γέλιο είναι η έκπληξη που σου βγαίνει από μια ανατροπή. Οδηγούμε κάπου αλλού, ξέρω εγώ, με αυτά που λέμε το μυαλό. Mm-hmm. Και τσακ γίνεται μια ανατροπή, ένα τέτοιο, και αυτό βγάζει ένα συνέστημα γέλιο. Συνήθως ύποπτη, λοιπόν. Έτσι. Εύκολη. Πάμε στην επόμενη. Εκκλησιαστικό δράμα. Τα πάντα ξέρω. Αυτό πρέπει να είναι. Ήταν από ένα άλλο κουτί. Γιατί αφήστε με να πω για την εκκλησία. Παναθήκαν τα κουτιά. Κάτι έγινε εδώ πέρα. Πέτρο, έκανες εσύ το σαμποτάζ αυτό. Εντάξει, Πέτρο. Επόμενη ερώτηση. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Ποια συνεργασία ξεχωρίζεις μέχρι τώρα και για ποιο λόγο? Τη δικιά μας προφανώς. Η καλύτερη συνεργασία που είχαμε. Έβριαστα και αυτιασίποτα. Λοιπόν, για να το κρατήσουμε και να πάμε παρακάτω, ναι, ναι. Μας συμφέρει, έτσι. Όχι, όχι, σε παρακαλώ. Σου επιτρέπουμε να πεις και τη δεύτερη καλύτερη. Η δεύτερη με μεγάλη διαφορά συνεργασία. Ήταν με την. Βασικά με την ομάδα μου, όντως, με την Νέκουλ έκλεισε. Κατά τύχη. Δεν είναι ότι δεν θέλω να κάνω διαφήμιση. Έτσι. Αλλά θα παίξουμε έξω από αυτό. Αλλά όντως μας έφτιαξε. Δηλαδή, ήμασταν ο καθένας κωμικός μόνος του. Και αυτό μας βοήθησε και να γνωριστούμε και να βρούμε σκηνικό χρόνο. Τι ωραίο. Και ναι, οι ομάδες είναι πολύ ωραίες. Να πω και τον Κωνσταντίνο Ραμιωτόπουλο που με έβαλε guest πρώτη φορά. Είναι ένας θεσσαλονικιός κωμικός και ηθοποιός. Και βοηθούσε πολύ τους νέους, δηλαδή έχει βοηθήσει αρκετούς νέους. Τέλεια. Τι ωραίο όνομα για ομάδα, τώρα μου ήρθε. Ναι, cool, έκλεισε. Ναι, όπως έτσι βγήκε, ναι. Ψάχναμε να κανονίσουμε κάτι σε ένα chat και γράφει ένας ναι, cool, έκλεισε. Αυτό. Και έφυγε. Λοιπόν, πάμε στη τρίτη ερώτηση. Ποια είναι η μεγαλύτερη σου αδυναμία για την οποία μετανιώνεις περισσότερο? Δύσκολη ερώτηση. Ποιος έχει φτιάξει τόσο δύσκολες ερωτήσεις? Λοιπόν... Τους Κινέζους. Και να μετανιώνω κιόλας. Και αδυναμία και να μετανιώνεις και περισσότερο. Μπορώ να την απαντήσω στο τέλος. Όχι. Ναι. Μπορώ. Ας την από πίσω. Μην την ξεχάσουμε. Μου είναι δύσκολο. Θυμάσαι, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, επειδή τα βρήκα δύσκολα, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ποιοι είναι οι ήρωές σου σήμερα? Καλά, είναι πολύ ψαγμένες οι ερωτήσεις, δηλαδή. Λοιπόν, είναι οι αφανείς οι ήρωες της καθημερινότητας. Είναι οι γονείς μου, που δεν το περίμενα σαν απάντηση να το έλεγα ποτέ αυτό στη ζωή μου. Δηλαδή, πριν 10 χρόνια θα έλεγα μακριά με τους... And the Oscar goes to Γιώργος Καραμαλής. Αλλά τώρα που μεγάλωσα λίγο, αντί να τους κράζω και να αντιδράω, κατάλαβα ότι όντως έχουν... κάνει θυσίες και κάναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν και είναι οι πραγματικοί ήρωες. Καλά, να πούμε και για τους γιατρούς εδώ που έχουν λιώσει, να πούμε. Εμείς είμαστε πολιτίτσα και... και οι ήρωες είναι αυτοί που δέχονται να συνεργαστούν μαζί μου στη σκηνή, οι πραγματικοί ήρωες. Γιατί όντως στο stand-up κράζουμε ένας τον άλλον. Α, μέσα στο σενάριο. Ναι, θέλει λίγο στο μάχη να αντέχει, δηλαδή, να μην προσβάλλεσαι. Γιατί κατά βάθος, ναι, τα λέμε... Εντάξει, δεν θα έκανα ποτέ στα πάρα πολύ ωραία. Να πάμε στην επόμενη ερώτηση. Επόμενη ερώτηση. Το βασικό ελάττωμά σου είναι... Πού να αρχίσω. Βγάζεις τον πάπυρο αυτό που ξετυλίγονται όλα. Αλφαβητικά. Τι λένε κλασικά. Είμαι πολύ καλός. Και με πατάνε. Όχι. Ισχύω. Είμαι λίγο αναβλητικός, αλλά το λύνω αυτό τώρα, αυτόν τον καιρό. Έχω βελτιωθεί ήδη δηλαδή, γιατί είχα αυτή που λέγανε παλιά τελειομανία, βασικά είμαι λίγο, έχω και ένα κείμενο ότι είμαι λίγο ψυχαναγκαστικός και προσπαθώντας κάτι να το βελτιώσω και να το βελτιώσω, το αργώ παραπάνω. Εγώ καιρός. Κοντά, το ξώτη, την παίρνω κοντά. Κοντά. Πάρα πολύ ωραία. Έχω να πω κι άλλα ελαττώματα, αλλά ας μην πούμε άλλα τώρα στο... Μόνο ένα. Θέλουμε άλλο ένα. Κάμερα θέλει. Λοιπόν, δεν είχα άλλο, το είπα έτσι. Λοιπόν, άλλο ένα ελάττωμά μου είναι
ότι δεν παίρνω τη ζωή όσο σοβαρά, όχι σοβαρά, να κάνω αυτά τα πράγματα που θέλω εκείνη την ώρα, ρε γαμώτο. Mm. Δηλαδή, αυτό είναι σχετικό με το αναπληκτικό. Δηλαδή, θέλω να κάνω τόσα πράγματα. Ναι. Δεν την πιάνεις αυτά. Και δεν την πιάνω από αυτά που λέμε, ναι, ναι. Δεν τώρα... την πιάνε τα. Αλλά αυτό, ξέρεις, μπορείς να το γυρίσεις τώρα και να το μετατρέψεις και να πεις, αλλά αυτό είναι βασικό συστατικό της καλοσύνης μου ως άνθρωπος και ξέρεις, το αλάτωμα γίνεται κατευθείαν. Ναι, αυτό είναι βασικό συστατικό της βλακείας μου. Γιατί τώρα, τα τελευταία χρόνια που άρχισα να πιάνω σιγά σιγά, να χαίρε, βλέπω ότι είμαι πολύ πιο ευτυχισμένος και καλύτερος. Και βασικά, όχι, λοιπόν. Τώρα είμαι απλώς μετανιώνω για το παρελθόν που δεν πρόλαβα, που δεν έκανα, που δεν έχει νόημα νομίζω να μετανιώνω. Όχι. Ας το κάνουμε τώρα. Τέλεια, ναι. Έχουμε άλλη μία. Άλλη μία. Που την αφήσαμε λίγο. Είναι αυτή. Όχι. Όχι. Προσπάθησα να τη θυμήθηκε. Προσπάθησα να τη βάλω κάπου. Πήγες εκεί στο παρελθόν και σε αυτά. Μπορούμε να μια άλλη αν θέλεις. Θα σε επιστρέψουμε, όχι. Ποια είναι η μεγαλύτερη σου αδυναμία για την οποία μετανιώνεις περισσότερο? Νομίζω ότι το απάντησες την προηγούμενη, ίσως. Και εγώ έχω μια αίσθηση. Δεν ήταν εκεί στο γράπωμα. Ναι, οπότε μετανιώνω για το παρελθόν. Μετανιώνω για το παρελθόν που δεν θα έπρεπε. Γιατί αυτό μας έχει κάνει. Μετανιώνω για το γράπωμα. Αυτό μας έχει κάνει έτσι όπως είμαστε. Ακριβώς. Και πάμε. Γιατί αν δεν μου είχαν συμβεί όλα αυτά και όλες οι βλακίες που έκανα, τώρα μπορεί να μην είχα γίνει κωμικός και να ήμουν σε μια δουλειά που δεν. Σωστά. Σε ποια περίπτωση επιλέγεις να πεις ψέματα? Σε ποιες περιπτώσεις επιλέγω να μην πω ψέματα? Και αυτό είναι άλλη μια αδυναμία μου. Λες πάντα αλήθεια. Λέω συχνά ψέματα. Και okay. Τώρα το αλλάζω. Δηλαδή τώρα τα τελευταία... Βασικά είμαι σε μια μεταβατική περίοδο που έχετε καταλάβει. Ναι. Και αλλάζω γενικά τον εαυτό μου. Και τον τελευταίο καιρό προσπαθώ να μην λέω ψέματα. Και να μην με νοιάζει όπως θα με κρίνουν οι άλλοι. Έλεγα ψέματα για πολλούς λόγους. Mm-hmm. Και γιατί δεν ήθελα να κάποιος να νιώσει άσχημα βασικά. Και προσπαθούσα να πω κάποιο ψέμα ώστε να το κάνω να μην σκεφτεί άσχημα. Να το χρυσώσω το χάρτη. Ναι. Ή για να αποφύγω καταστάσεις. Στα σενάρια που κάνετε και ανεβαίνετε και λέτε έχει πολύ προσωπικό στοιχείο και ναι, πολύ ψέμα, πολύ. Ναι, βάζουμε και ψέματα. Πολλοί λένε ψέματα. Εγώ δεν λέω τόσο στη σκηνή για κάποιο λόγο. Εκεί θέλω να τα βγάλω. Δηλαδή, μου αρέσει, μου κάνει καλό να. Δηλαδή, κατά βάση λέμε κάποιες αληθινές, ψιλοαληθινές ιστορίες και στο τέλος τις φορτώνουμε με ψέματα γιατί. Για να γίνουν κάποιες ανατροπές που δεν συμβαίνουν συχνά στην πραγματικότητα. Δηλαδή. Ή έχουμε υποθετικούς διαλόγους. Τι θα έπρεπε να του είχα πει. Ναι, δηλαδή, αυτό είναι. Αυτό. Από εκεί βγαίνουν πολλά κύματα. Κάποιος που σε έχει τσατίσει και ναι. Αντί να τα πεις έτσι όπως πρέπει εκεί μπροστά, δεν τα λες, τα κρατάς και όταν γυρνάς λες, α, πρέπει να του πω αυτό, να μου πει αυτό, να του πω εκεί για να το βουλώσω, να τον... Ναι. Στο θέατρο Λιάρτ, λοιπόν, τον ναι. Νοέμβριο μπορούμε έτσι. Να απολαύσουμε την ομάδα αυτήν. Πώς σου φάνηκε το μαύρο κουτί? Μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Τέλεια. Θα ήθελα να έχω πιει και να τις απαντήσω όλες κάποια άλλη στιγμή. Όντως είναι και μεσημέρι, δεν προλάβαμε να πιούμε τίποτα. Ούτε καφέ. Και ήρθε η ώρα για δράση. Δεν γίνεται να μην κάνουμε λίγη δράση. Γίνεται. Μόνο μην μας βάλεις να το λυπήσουμε, σε παρακαλώ. Δεν έχω περίμενα. Εσύ, κατά κύριο λόγο, εσύ κάνεις δράση και εμείς είμαστε συνοδευτικά της δράσης σου. Μα δεν φαίνομαι έτοιμος για δράση. Όχι. Μα, γεράκι. Λοιπόν, εδώ μέσα έχει... Την δράση. Τη δράση. Έχει διάφορα πράγματα. Παίρνεις μία κάρτα και εμπνέεσαι instantly στο λεπτό για να κάνουμε κάτι. Κάνουμε. Μην κάνουμε μόνο εμείς. Ναι. Είσαι έτοιμος. Είμαι πολύ καλός αυτό. Τέλεια. Ανησυχώ. Είναι αλήθεια ψέματα τώρα. Καθόλου, ναι. Δηλαδή, παλιά είμαι πάρα πολύ ντροπαλός. Τώρα που με βλέπετε έτσι, έχω κάνει άλματα. Και σωματικά είμαι ακόμα πιο πίσω. Αλλά σιγά σιγά λύνω με σωματικά. Τώρα δεν είσαι ντροπαλός. Τώρα πιστεύω ότι δεν είμαι όσο παλιότερα. Είμαι ακόμα, αλλά όχι τόσο. Κάνε ήχο. Ανοίγει και η φωνή μου. Α! Να το διαβάσω. Comedia dell'arte. Τι είναι αυτό γαλλικά? Le comedia dell'arte, ιταλικά. 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 Τι, ένα σύνολο λαϊκών θεατρίνων που δημιουργώντας μόνος τους το κουστούμι, τη μάσκα, τις ιδιαιτερότητες της φωνής τους και τη στάση του σώματός τους, έπλασαν τους χαρακτήρες της. Δεν κατάλαβα τίποτα.
Γιατί όταν το διαβάζεις προσπαθείς να το πεις, δε, και δεν καταλαβαίνεις. Πάμε πάλι. Comedia dell'arte. Comedia dell'arte. Αυτό το λες πιο ωραία εσύ με τα ιταλικά. Comedia dell'arte. Ένα σύνολο λαϊκών, θεατρικό. Θεατρίνων. Θεατρίνων. Δεν φοράω τα γυαλιά μου. Που δημιουργώντας μόνοι τους το κουστούμι, τη μάσκα, τις ιδιαιτερότητες της φωνής τους και τη στάση του σώματός τους, έπλωθαν τους χαρακτήρες τους. Τι να σηκωθώ να κάνω κάτι. Αν θέλετε. Λοιπόν, ωραία. Αυτή τι να κάνω το κουστούμι μου. Έτσι. Βλάσε ένα χαρακτήρα. Μου πήρε και τα γυαλιά. Ναι, πάρτα. Χρειάζεσαι κάτι από εμάς. Να το κάνω μουσικά, να το δώσω για να μην φαίνομαι. Ναι. Χτίζει τώρα το ρόλο του, το κομμάτι αντελάτε. Χτίζει τώρα. Θέλεις κάτι να σε βοηθήσουμε? Εμείς να κάνουμε κάτι. Όχι, θα βουτήξεις. Θα φύγω. Θα πετάξω. Θα βγάλεις στερά, θα φύγεις. Λοιπόν, είμαι ο Batman. Κανονικά ο Batman έχει πιο χοντρή φωνή, αλλά είμαι ο Batman. Αυτό. Λοιπόν, θεατρικά παιδιά δεν είμαι τόσο καλός όπως βλέπουμε. Δεν έχω κάνει. Μπορείς να μας πεις κάτι που λες και τρελαίνω το όλοι από κάτω και. Ναι. Κάτι. Όχι, πάντα να το πεις. Hasta la vista, baby. Αυτό. I'll be back. Πολύ κλεμμένο από τον Terminator. Παιδιά, θεατρικά όντως δεν είμαι καλός. Δεν έχω κάνει υποκριτική.